Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Το λαδοτήρι της Λέσβου. Θα πάμε στην Άντισσα να συναντήσουμε τη Δήμητρα Λαχουρή. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και πλέον συγκαταλέγεται και στα πιο φημισμένα, στα καλύτερα, στα 10 καλύτερα του κόσμου. Δήμητρα, δεν μας εκπλήσει. Έτσι το έχουμε δοκιμάσει. Είναι υπέροχο το λαδοτήρι του νησιού. Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και Κατερίνα. Πράγματι έτσι είναι. Συγκαταλέγεται στα καλύτερα 100 τυριά του κόσμου. Πριν πέρσι και πρόπερσι κατήχε την 40η και 31η θέση, τώρα σκαρφάλωσε στη 17η ανάμεσα σε 100 τυριά από όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και βέβαια οι παλαιότεροι γνωρίζουν το λαδοτήρι σε αυτή τη μορφή. Όταν λοιπόν δεν υπήρχαν ψυγεία, οι άνθρωποι, όπως η θεία μου στο χωριό στη Θερμή, έφτιαχνε το λαδοτήρι με ιδιαίτερη, το τυρί με ιδιαίτερη τέχνη. Ήταν και οι πρώτες ύλες πάρα πολύ καλές. Και στη συνέχεια το έβαζε στο φανάρι να στεγνώσει ή το έβαζε μέσα στο λάδι για να διατηρηθεί. Πολύ ωραίες εικόνες, όμως από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα εξελίχθηκαν. Το λαδοτήρι μας έγινε προϊόν. Προϊόν ονομασίας προέλευσης, και δίπλα μου έχω δύο γενιές τυροκόμων. Έχω τον κύριο Ιγνάτη Θυμέλη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Τυροκόμων Λέσβου, και τον κύριο Ευρυπίδη Θυμέλη, η νέα γενιά που αναλαμβάνει να τυροκομεί. Λοιπόν, κύριε Θυμέλη, τι ξεχωριστό έχει το λαδοτήρι μας σε σχέση με άλλα τυριά? Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου και Λίμνου. Όντως, το λαδοτήρι πήρε αυτή τη ξεχωριστή, την υψηλή θέση. Είναι ένα τυρί το οποίο παράγεται όπως παραγόταν πριν μερικές δεκαετίες. Με τον ίδιο τρόπο, δεν έχει αλλάξει κάτι, εκτός λίγο από το ότι έχουν αλλάξει εγκαταστάσεις στα τυροκομεία με πιο σύγχρονες από τότε. Παράγεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με το γάλα της Λέσβου, το οποίο σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει έχει πάνω από 100 βότανα, τα οποία δίνουν και μια ξεχωριστή γεύση στο γάλα, και αυτή η ξεχωριστή γεύση στο γάλα μεταφέρεται και στο τυρί. Πόσοι παραγωγοί ασχολούνται με την τυροκόμιση αυτού εδώ του τυριού και πόσους τόνους περίπου βγάζετε το χρόνο? Η Λέσβος έχει πάνω από 25-30 τυροκομικές μονάδες. 5 εξ αυτών είναι μεγαλύτερες, οι υπόλοιπες είναι μικρότερες, κάποιοι παράγουν και γιαούρτι. Πιστεύω ότι η παραγωγή στο νησί είναι, σε λαδοτήρι είναι πάνω από 300 τόνους το χρόνο. Βέβαια εξαρτάται και από τη ζήτηση που έχει το προϊόν, από την τιμή του, και αναγκαστικά πάει και η παραγωγή. Λοιπόν, να μιλήσουμε και με τη νέα γενιά, με τον Ευρυπίδη Θυμέλη. Αυτούς τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Για πες μας λοιπόν, αναλαμβάνεις εσύ τα ηνία. Είπα και προηγουμένως στον πατέρα σου, τι είναι αυτό που κάνει στο λαδοτήρι της Λέσβου να έχει αυτή την ξεχωριστή γεύση? Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Είναι μεγάλη τιμή η θέση που πήρε το λαδοτήρι στο παγκόσμιο διαγωνισμό, γιατί αρχίζει και φαίνεται το brand name των τυριών της Μυτιλίνης. Το κύριο αισθητικό του λαδοτηριού είναι το γάλα. Εγωπρόβιο. Μέχρι 30% κατσικίσιο, το υπόλοιπο είναι πρόβιο. Το γάλα είναι υψηλής ποιότητας, γιατί όπως είπαμε τα λιβάδια είναι και παραθαλάσσια αλλά και στο βουνό. Και οι παραδοσιακές τεχνικές που χρησιμοποιούμε ακόμα στη Λέσβο. Αυτά τα δύο κάνουν, νομίζω, το λαδοτήρι της Μυτιλίνης ένα από τα καλύτερα τυριά της Ελλάδας. Είναι επάξια να αναγνωρίσιμο το λαδοτήρι? Αυτό θα ρωτούσα και εγώ, με πρόλαβες. Το λαδοτήρι το αρχίζει και γίνεται αναγνωρίσιμο, αλλά έχει ακόμα πολλά περιθώρια. Μπορείς να επαναλάβεις για να ακούσουν οι τηλεθεατές μας το λαδοτήρι είναι αναγνωρίσιμο, αλλά έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Βέβαια, αυτό, ο διαγωνισμός μας βοήθησε πάρα πολύ. Ο τουρισμός στο νησί ανεβαίνει, το μαθαίνουν και πιο πολλοί κόσμος. Οι εξαγωγές στα τυριά ανεβαίνουν. Οπότε, νομίζω ότι είναι ένα αναγνωρίσιμο προϊόν.
Και είναι ένα τυρί, να πω εγώ, Δήμητρα, από την εμπειρία μου, που μπορείς να το δοκιμάσεις και μόνο του. Δηλαδή δεν απαραίτητο να το συνοδεύσεις με κυρίως πιάτο ή κάτι τέτοιο. Είναι ένα τυρί που μπορεί να συνοδεύσει πολύ ωραία και τα κρασιά, μπορεί να συνοδεύσει, είναι εξαιρετικό τυρί. Συνοδεύει το κρασί, συνοδεύει το ούζο, το οποίο καταναλώνεται κατά κόρον και ιδίως εδώ στη Λέσβο. Πολύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σαν σαγανάκι, επειδή είναι σκληρό τυρί και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, δεν λιώνει στη σκάρα ή στο τηγάνι, οπότε μπορεί το τυρί αυτό να γίνει και σαγανάκι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι λοιπόν ένα μοναδικό προϊόν που αξίζει και αυτή τη θέση, δηλαδή την πείρα με το σπαθί. Και όποιον δεν το έχει δοκιμάσει, Δήμητρα, να το δοκιμάσει οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, αυτό θα έλεγα. Έτσι, έτσι. Εσείς το έχετε εκεί μπροστά, είναι εύκολο. Εμείς ως συνήθως το βλέπουμε από απόσταση μέσα από την κάμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.